Στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται η αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Όλα Φρέμπε με την οικογένεια Σαβίδη να έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο θέμα. Σημερινά δημοσίευματα αναφέρουν πως οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα γίνεται η σχετική προεργασία από τους διοικούντες ούτως ώστε ο δικεφάλος του Βορρά να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε γραφές και κινήσεις ανανέωσης μόλις αποφαστεί το μοντέλο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος και επιλεγεί ο νέος αθλητικός διευθυντή. Στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην Αγγλία, αγωνίζεται η Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022. Ο Κάραλ Σφιτέρσκι, που έχει πιθανότητε να ξεκινήσει βασικό λόγω του τραυματισμού του Λεβαντόφσκι, προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του στο ιστορικό στάδιο τη Βρετανία. Μάλιστα, η Πολωνική Ομοσπονδία ανάρτησε και φωτογραφία από τον παίκτη του ΠΑΟΚ στο Γουέμπλεϊ. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚΑ για το παιχνίδι τη Κυριακή με τον Παναθναϊκό Λεωφόρο για την δεύτερη αγωνιστική του μήνυ πρωταθλήματο στο Πλαίο συνεχίζεται. Οι απουσίε λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών παικτών υπάρχουν, ωστόσο αρχίζει σιγά σιγά η επιστροφή των περισσότερων και ο Παύλο Γκαρσία ουσιαστικά από αύριο θα μπορέσει να βάλει του παίκτε του στο πνεύμα τη αναμέτρηση. Στα ευχάριστα για τον Ουρουγουάνο, προποντί αναμφίβολα είναι η επιστροφή τόσο του Σιντζιγκαγκάβα όσο και του Αντρεύ Βιέηρίνια με το υπόλοιπο γκρουπ. Οι δύο έμπειροι ποδοσφαιριστέ του Δικεφάλου έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρο προπόνηση και ετοιμάζονται για την επιστροφή του στη δράση και αναμένεται να υπολογίζονται για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με του πράσινου. Τέλο, μιλώντα στην τηλεόραση τη Θεσσαλονίκη, ο αρχιτέκτονα Τάκη Δούμα κατέθεσε την εκτίμησή του για το χρόνο εγγενείων του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ τη Νέα Δούμπα. Σημαντικό για την περιοχή είναι το χωρικό σχέδιο. Θα μεταμορφωθεί προ το καλύτερο. Αναβαθμίζεται όλη η περιοχή τη Τούμπα και νομίζω ότι θα πρέπει να επισπεύσουν και την επέκταση γραμμή του μετρό από το Παπάφι, όπου θα εξυπηρετεί του κλάδου του Πάοκ στην Τούμπα. Κάτι που είναι μακρινό, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί από τώρα. Πιθανολογώ ότι αν όλα κυλήσουν με βάση το χρονοδιάγραμμα, το νέο γήπεδο του Πάοκ θα είναι έτοιμο το 2026 στα 100 χρόνια του συλλόγου.